δικαιώματα. Έτσι συνεχίζουμε και εμείς τώρα. Το οφείλουμε σε αυτούς που πάλεψαν πριν από εμάς, στους θυμημένους νεκρούς της τάξης μας. Στους χιλιάδες νεκρούς της Παρισινής Κομμούνας, του Σικάγο, του Μάιου 36, στους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής, των εργατικών λαϊκών εξεγέρσεων και παραστάσεων. Για να τους πούμε ότι δεν γονατίσαμε και δεν κάναμε βήμα πίσω. Το οφείλουμε στα παιδιά μας. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία να κρατήσουμε ως κύριο συμπέρασμα είναι ότι κανένας νόμος, καμιά κυβέρνηση δεν παραχώρησε ποτέ κανένα δικαίωμα στην τάξη μας. Στην εργατική τάξη κανείς δεν χάρισε τίποτα. Η εργατική τάξη επέβαλε τα δίκια της με το δικό της νόμο, τον νόμο της ταξικής πάλης, της οργάνωσης, των δικών της εξεγέρσεων. Έφτασε μέσα από σκληρές συγκρούσεις, αίμα και θυσίες μέχρι και την κατάκτηση της εξουσίας. Η πρώτη εργατική εξουσία στον κόσμο άντεξε και προχώρησε τις δεκαετίες ανοίγοντας ένα δύσβατο ως τότε δρόμο. Αυτά τα αποτελέσματα είχαν καθολική επίδραση στην εργατική.